Αυγερινέ, καλησπέρα. Καλησπέρα Νικήτα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από το σημείο που διαπράχθηκε η δολοφονία, οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό υπό καταραχτώδη βροχή, ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιείται εδώ στη σκηνή η αυτοψία από τους ιατροδικαστές Νικόλα Χαραλάμπους και Αγγελική Παπέτα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, φαίνεται ότι το θύμα, ο 44χρονος από χωριό της επαρχίας Λεμεσού, τα στοιχεία του οποίου κατέχομαι, αλλά λόγω δεοντολογίας δεν τα δίνομαι, αφού μέλη, κάποια από τα μέλη της οικογένειας του βρίσκονται εδώ στην περιοχή, ενώ κάποιοι άλλοι δεν έχουν ενημερωθεί. Διενεργείται η αυτοψία από τους δύο ιατροδικαστές και σύμφωνα με πληροφορίες μας φαίνεται ότι το θύμα δέχτηκε δύο πυροβολισμούς στην περιοχή του θώρακα από κυνηγετικό όπλο με τα σφαιρίδια να πλήττουν σχεδόν όλη την προστινή μεριά του θύματος. Να σου πω ότι η αστυνομία εκτιμά ότι η δολοφονία διαπράχθηκε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε περιοχή που βρίσκεται πλησίον μου και δεξιότερα μου όσον αφορά το, η περιοχή που βρέθηκε το αυτοκίνητο. Από εκεί ακολούθησε μία καταδίωξη, φαίνεται να ακολούθησε, να δέχθηκε τους πυροβολισμούς. Το θύμα, ενώ είχε τις αισθήσεις του, προσπάθησε να διαφύγει. Σε κάποιο σημείο του δρόμου δεν τα κατάφερε, έχασε τις αισθήσεις του και ακινητοποιήθηκε μέσα σε χωράφια αφού πρώτα προσέκρουσε σε λιόμενη κατασκευή κάτω από δέντρο. Να σου πω ότι αυτή την ώρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού πραγματοποιείται σύσκεψη υπό την Προεδρία του Βοηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων, μέλη του ΤΑΕ, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, αφού οι έρευνες στρέφονται προς ξεκαθάρισμα λογαριασμών του 44χρονου με άλλα πρόσωπα. Από αυτή τη στιγμή, από τις 3 με συγχωρείτε το απόγευμα μέχρι και αυτή τη στιγμή, τα μέλη του ΤΑΕ, του ΟΠΕ αλλά και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών βρίσκονται στην περιοχή και περισυλλέγουν διάφορα τεκμήρια έτσι ώστε να σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις που πιθανόν να οδηγήσουν και στους δράστη ή τους δράστες. Να σου πω ότι εντοπίστηκαν στην περιοχή πλησίων του νοσοκομείου κάποια σημάδια από το αυτοκίνητο του θύματος, το οποίο μεταπήδησε από κάποια πεζοδρόμια και βρέθηκε σε αυτή εδώ την περιοχή. Αυτή την ώρα, Νικήτα, δεν έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία από τους δύο ιατροδικαστές και όπως βλέπετε πίσω μου διενεργείται η αυτοψία, ενώ δεν έχουμε μέχρι στιγμής οποιαδήποτε στοιχεία που να καταδεικνύουν τα αίτια της εγκληματικής ενέργειας. Λοιπόν, παρακολουθούμε τις έρευνες. Ό,τι αλλάξει μας το μεταφέρεις. Αυτά διαδραματίζονται στη Λεμεσό. Ευχαριστούμε.